Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Και σε εσάς και στους τηλεθεατές, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς που προφανώς ετοιμάζονται για την έναρξη σχολικής χρονιάς. Ναι, με μεγάλους προβληματισμούς και ανησυχία, όπως συμβαίνει και από την πλευρά του Υπουργείου, κακά τα ψέματα. Έτσι, όλοι μαζί στην ίδια κοινωνία ζούμε. Μας ακούτε, δεν μας ακούτε? Χάθηκε ο ήχος. Και μέχρι παρακαλώ πολύ. Σας ακούω. Δεν με ακούτε. Λοιπόν, θα είναι αυτή η επικοινωνία μέσω Skype που δυσκολεύει τα πράγματα. Όμως καταλαβαίνετε ότι πρέπει να τηρούμε όλοι τα μέτρα προστασίας και τα μέσα ενημέρωσης, βεβαίως, και οι καλεσμένοι και όλοι. Όμως, τα ζητήματα που έθεσε η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών, αγαπητοί φίλοι, είναι και συγκεκριμένα και φαντάζομαι ότι στο χρόνο που απομένει πρέπει το Υπουργείο από την πλευρά του να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Είναι σύνηθες και ιδιαίτερα με την πανδημία του κορονοϊού γίνεται πιο επιτακτικό το ζήτημα της καθαριότητας. Μας ακούει τώρα η κυρία Αγγίκα? Ναι, τώρα σας ακούω. Ωραία, λοιπόν. Έλεγα ότι είναι συγκεκριμένα και αν ακούγατε τον κύριο Κατιφέα από την Συνομοσπονδία Γονέων Ελλάδος, κυρία Αγγίκα, έβαλε 5 ζητήματα πολύ συγκεκριμένα. Και πάμε να τα δούμε ένα-ένα αναλυτικά. Yes. Τι γίνεται στο κομμάτι της καθαριότητας? Πάντα, κάθε χρόνο, το καλοκαίρι, συζητάμε τι θα γίνει, πώς θα ανοίξουν τα σχολεία, θα έχουμε καθαριστές και προσωπικό που χρειάζεται. Αυτό γίνεται πιο επιτακτικό τώρα μέσα στην πανδημία. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα της καθαριότητας το έχει αναλάβει το Υπουργείο Εσωτερικών και το διαχειρίζονται οι Δήμοι κατά αποκλειστικότητα. Ειδικά από φέτος, δηλαδή έχει υπάρξει ειδική νομοθετική ρύθμιση και είναι για να μην εμπλέκονται πολύ, είναι αρμοδιότητα 100% των Δήμων μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών. Ναι. Και ξέρω ότι επειδή ενημερωνόμαστε, έχουμε ανταλλάξει όπως πάντα και την γραφειοκρατία τη σχετική, ότι οι Δήμοι έχουν αναλάβει να οργανώσουν την καθαριότητα γιατί φέτος ειδικά, και πολύ ωραία τοποθετήσατε, η καθαριότητα πρέπει να είναι ενδελεχής, θα πρέπει να γίνεται επισταμένη και κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, έτσι ώστε να αποφύγουμε. Θα είναι περισσότερο το προσωπικό, λοιπόν, αυτό, κυρία Αγγίκα, οι καθαριστές θα γίνουν περισσότεροι για την νέα σχολική χρονιά? Είναι κάτι το οποίο δεν το αποφασίζει το Υπουργείο Παιδείας, όπως σας είπα. Εμείς έχουμε, γι' αυτό, έχουμε τη διαβεβαίωση, έχουμε, ναι, τη διαβεβαίωση ότι θα είναι επαρκής. Υποθέτω προφανώς, εφόσον έχουμε μιλήσει και εφόσον έχουμε συνοηθεί, θα είναι το προσωπικό που χρειάζεται για να γίνει όπως καλύτερα είναι δυνατόν η καθαριότητα στα σχολεία. Λοιπόν, ακούμε συνεχώς ότι τα παιδιά θα πάνε όλα μαζί στις 7 Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον. Κοιτάξτε, με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, ναι, και θα ανοίξουν τα σχολεία 7 Σεπτεμβρίου. Ναι, το Υπουργείο Παιδείας έσπευσε πολύ έγκαιρα, όπως κάνει όλη αυτή τη χρονιά, και στον τρόπο, και έδειξε την υπευθυνότητά του και στον τρόπο με τον οποίο κλείσαν τα σχολεία και με στον τρόπο με τον οποίο ανοίξανε τα σχολεία, που παρά τις πολλές αρνητικές φωνές, ειδικά για το δημοτικό, είδατε ότι η προσπάθεια είχε επιτυχία και δεν είχαμε ούτε ένα κρούσμα, ούτε ένα πρόβλημα πουθενά. Βέβαια, κυρία Αγγίκα, είναι αλήθεια ότι πήγαν πολύ λίγα παιδιά, επέστρεψαν στις αίθουσες. Είχαν τη δυνατότητα να κάνουν και τη χρήση αυτής της δήλωσης ότι έχω κάποιο άτομο ευπαθές στην οικογένεια, το χρησιμοποίησαν και πολλά παιδιά δεν πήγαν. Τώρα, ναι, το σημαντικότερο όμως είναι ότι η εκπαιδευτική κοινότητα έδειξε απίστευτη ετοιμότητα και φοβερή προσαρμογή, ήταν καταπληκτική η προσαρμογή και των μικρών παιδιών σε όλα τα μέτρα που υποδείκνυαν οι εκπαιδευτικοί. Και θα πρέπει να πούμε ένα τεράστιο μπράβο στους εκπαιδευτικούς, γιατί εκτός από την μαθησιακή διαδικασία που έχουν υπευθύνη τους, ξαφνικά ανέλαβαν και μία άλλη ευθύνη των μαθημάτων καθαριότητας, υγιεινής και αποστασιοποίησης. Που πραγματικά έπαιξαν ρόλο όχι μόνο για τα ίδια τα παιδιά, αλλά και για τις οικογένειές τους. Θα πρέπει να ξέρετε ότι τα παιδιά
από τα μικρά μέχρι και τα μεγαλύτερα, δίνουν μαθήματα σε όλη την οικογένεια. Το έχουμε δει αυτό με την ανακύκλωση, με τα περιβαλλοντικά, σύμφωνη, με όλα τα θέματα. Υπάρχουν όμως δυσκολίες. Ένα ζήτημα είναι με τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ρωτώ σε ό,τι αφορά τα εκπαιδευτικά κενά που πάντα έχουμε κάθε χρόνο. Είμαστε προετοιμασμένοι και θα είναι οι εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους με το άνοιγμα των σχολείων από την 1η Σεπτεμβρίου ουσιαστικά που πάνε. Ωραία. Κοιτάξτε, αυτό που κάναμε και εμείς έχουμε κάνει, πρέπει να ξέρετε, έχουμε προετοιμάσει ένα χρονοδιάγραμμα που το επεξεργαζόμαστε 3 μήνες πριν. Λοιπόν, και έχουμε οργανώσει τις κινήσεις και τις διαδικασίες έτσι ώστε να επιτευχθεί αυτό που ποτέ άλλοτε δεν γινότανε. Καταρχήν να αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί την υπηρεσία τους στα ίδια τα σχολεία, ναι, ενώ τώρα γινόταν στις διευθύνσεις. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, γινόταν το εξής τραγελαφικό: έπρεπε να πάει κάποιος στη Σύρο να αναλάβει, να γυρίσει μετά από 2 μέρες στον Πειραιά, να φύγει από τον Πειραιά και να πάει σε ένα άλλο νησί στο οποίο θα τοποθετείται στο σχολείο του. Αυτή λοιπόν τη μετακίνηση θέλουμε να την αποφύγουμε και για λόγους, ναι, και για να είμαστε πιο σωστοί στις ημερομηνίες, να πάνε νωρίτερα εκπαιδευτικοί στο σχολείο, γιατί και να αποφεύγεται, αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις μέσα στην πανδημία, λέτε. Και οι συγκροτισμοί. Άρα λοιπόν, οπότε, θα είμαστε έτοιμοι, λέτε, με το προσωπικό, το αναγκαίο, να είναι στις θέσεις τους. Αυτός είναι ο στόχος. Και βεβαίως, και να μην ξεχάσουμε ότι φέτος, για πρώτη φορά, μετά από πάνω από 10 χρόνια, έχουμε νεοδιορισμένους, οι οποίοι έχουν ανακοινωθεί, τοποθετούνται αυτές τις ημέρες και ακολουθούν αμέσως οι τοποθετήσεις, μάλιστα, των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Αναγκαστήκαμε να καλέσουμε τα συμβούλια, τα υπηρεσιακά, τα PISDE και τα PISPE έτσι ονομάζονται, να συνεδριάσουν νωρίτερα από ό,τι συνήθως, ακόμη και ανάμεσα στις γιορτές, ενώ στην γιορτή του 15 Αύγουστο. Ναι. Και για να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία σας αναφέρατε. Διαβεβαιώνεται λοιπόν ότι θα είναι το προσωπικό εκεί που πρέπει, στις θέσεις τους την ώρα που πρέπει. Να ρωτήσω, ναι, για να προχωράμε λίγο στην συζήτησή μας. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν, οι οποίοι παίρνουν τα μπράβο και σωστά παίρνουν τα μπράβο, γιατί επέδειξαν μία καταπληκτική συμπεριφορά σε όλα τα επίπεδα και σε κομμάτι που δεν τους αναλογούσε, το είπατε και εσείς, κυρία Γκίκα. Θα βρεθούν λοιπόν τώρα και μακάρι να πάνε τα πράγματα καλύτερα, αυτό είναι ευχή όλων μας, να διαχειριστούν περιστατικά, γιατί όταν θα πάνε όλα τα παιδάκια στο σχολείο, κάτι περιστατικό θα έχουμε. Ένα παιδάκι λοιπόν που θα σηκώσει πυρετό, που δεν θα ξέρουμε τι είναι. Είναι κρούσμα, είναι γρήπη, είναι ίωση, τι είναι. Πώς θα το διαχειριστεί, υπάρχουν οδηγίες, θα δοθούν οδηγίες. Κοιτάξτε, την προηγούμενη φορά που ανοίξαμε το Μάιο για την δευτεροβάθμια γυμνάσια Λύκεια και τον Ιούνιο για την πρωτοβάθμια νηπιαγωγεία και δημοτικά, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι μαθητές λάβανε ειδικές οδηγίες που λέξη-λέξη μαζί με το Υπουργείο Υγείας, μαζί με την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και τον ΕΟΔΗ οργανώσαμε, ναι, και αυτές οι οδηγίες ήταν και βίντεο και checklist, ξέρετε, τι πρέπει να κάνεις, και λεπτομερείς οδηγίες για κάθε περίπτωση και πρωτόκολλο σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος. Και όταν έγιναν οι πανελλαδικές, ξανά πάλι καινούργιες οδηγίες με κατευθύνσεις για κάθε περίπτωση. Ναι. Έτσι θα προχωρήσουμε και τώρα. Και τώρα. Είμαστε, λοιπόν, κοιτάξτε, αποδείξαμε ότι μόλις γυρίσαμε από το 15 Αύγουστο, αμέσως συγκαλέσαμε συνάντηση, τηλεδιάσκεψη, με τους ειδικούς εχθές. Mm-hmm. Σήμερα υπάρχει μία άλλη τηλεδιάσκεψη σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων με τον κύριο Πρεζεράκο. Αύριο υπάρχει μια άλλη τηλεδιάσκεψη με την Υπουργό και την Υφυπουργό και την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων και καθημερινά, πραγματικά καθημερινά, είμαστε σε συνεργασία με την Επιτροπή των Ειδικών, που είναι εκείνη υπεύθυνη, γιατί εμείς δεν είμαστε γιατροί. Ναι, θα δοθεί λοιπόν και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, έτσι, και οδηγίες. Γιατί λέει η άλλη πλευρά, λένε οι γονείς, ότι εμείς δεν ξέρουμε ακόμη τίποτα. Ό,τι ακούμε, το ακούμε από τα μέσα ενημέρωσης. Και όσο πλησιάζουμε στις ημέρες να ανοίξουν τα σχολεία, τόσο περισσότερο επικοινωνία
επικαιροποιημένα θα είναι όλα αυτά, ναι, για να μπορέσουμε να καλύψουμε κάθε περίπτωση και κάθε ανησυχία. Λοιπόν, τρία κομμάτια, τρεις ερωτήσεις σύντομες ακόμη παρακαλώ στις απαντήσεις σας για να πάμε στους ειδικούς, να πάρουμε την δική τους γνώμη. Ένα μεγάλο ζήτημα είναι πώς θα απλωθούν τα παιδιά με τα σχολικά συγκροτήματα, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, να έχουν περιορισμένους χώρους πολλά παιδιά. Πώς θα γίνει λοιπόν η κατανομή αυτή τώρα, κυρία Αγγίκα, των μέτρων ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται όταν οι χώροι είναι συγκεκριμένοι, θα βρεθούν άλλοι χώροι? Κοιτάξτε, οι χώροι είναι δεδομένοι. Μακάρι να είχαμε μυριάδες χώρους για να μπορέσουμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Άρα με τα δεδομένα που έχουμε θα αυξήσουμε τα μέτρα όσο μπορούμε με την επίβλεψη των εκπαιδευτικών. Σε κάθε μας κίνηση, σε κάθε αρρωγός, συνεργάτης, είναι η εκπαιδευτική. Όπως ξέρετε, στα σχολεία τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν υπάρχει εποπτεία και επίβλεψη των εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν ήδη προετοιμαστεί, ναι, γιατί το κάνανε τους προηγούμενους μήνες, το Μάιο και τον Ιούνιο. Τι να κάνουν οι εκπαιδευτικοί, τι να επιτηρούν? Κοιτάξτε, στα παιδιά τα διαλύματα που είναι 25 θα είναι πλέον μέσα στην τάξη τώρα και θα πρέπει μέσα σε συγκεκριμένα τετραγωνικά λίγα να κάνουν τι? Πώς να τα απλώσουν τα παιδιά? Αυτό το, ακούστε να σας πω, το 25 ήτανε. Ναι. Δηλαδή 25 ήτανε η Δευτέρα, η Τρίτη, η Τετάρτη, η Πέμπτη και η Έκτη Δημοτικού. Η μόνη αλλαγή έγινε στην Πρώτη Δημοτικού για να μην υπάρχει αυτή η ανισορροπία στους αριθμούς. Ήτανε. Ναι. Δεν αλλάξαμε κάτι, παρέμεινε. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει παραπληροφόρηση σε αυτό. Λοιπόν, 25 τα παιδιά ήταν στο δημοτικό για μία χρονιά. Και κάναμε και 22, την πρώτη. 25, και κάναμε και την πρώτη για την να υπάρχει μία συνέχεια. Ναι. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Όταν νομοθετεί, κανείς δεν νομοθετεί μόνο για την πανδημία. Η πανδημία είναι μια περίοδος η οποία θα παρέλθει και μιλάμε, ναι, για μια νομοθέτηση. Καταλαβαίνετε αφορά όμως τη μεγάλη δυσκολία που υπάρχει. Έτσι. Βεβαίως και το την γνωρίζω. Είμαι εκπαιδευτικός, το ξέρετε. Ακριβώς. Έχω ζήσει και λοιπόν, έχω μεγαλώσει τα χρόνια μου μέσα στις τάξεις. Λοιπόν, ένας λόγος παραπάνω, κυρία Αγγίκα, με τις μάσκες ότι και τα τεστ γίνεται τώρα. Θα υπάρχουν μάσκες, θα υπάρχουν όλα αυτά τα υλικά που χρειάζονται, τα μέσα για την ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών. Θα παρέχονται δηλαδή από το Υπουργείο. Και επίσης, τα τεστ, εάν χρειαστεί να γίνονται, θα τα πληρώνει ο γονιός από την τσέπη του ή ο εκπαιδευτικός από την τσέπη του? Κοιτάξτε, όπου έχει χρειαστεί, επειδή συμβαίνει να είμαι εδώ και 6 μήνες υπεύθυνη COVID-19 για όλο το Υπουργείο Παιδείας, για όλες τις δομές και για όλες τις βαθμίδες και για την τριτοβάθμια που δεν είναι αρμοδιότητά μου σε θέματα διοικητικά, το έχω παρακολουθήσει το θέμα και το γνωρίζω πολύ καλά. Οποτεδήποτε ήταν ανάγκη να γίνει ένα τεστ, με την παραμικρή υποψία, το τεστ γίνεται από τον ΕΟΔΗ. Εγώ προσωπικά έχω πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Ακουμανέα, και έχει πάει το κλιμάκι, ναι, να ελέγξει σε κάποιο δομή, σχολείο. Κάποιο, ναι. Πια βεβαίως. Ναι. Και έχει πάει αυθημερών και τους, ναι, έχει ελέγξει όλους. Δεν υπάρχει, μην το θέτουμε αυτό το θέμα. Για τις μάσκες, οι μάσκες είναι ένα προσωπικό νομίζω εργαλείο. Οι μάσκες πλένονται, μπορούν να είναι υφασμάτινες, να πλένονται και να τη μία μέρα να φοράει ο μαθητής τη μία ή να έχει δύο στην τσάτα του και να τις αλλάσει. Είναι κάτι προσωπικό, νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα. Είναι, μάλιστα, ένα προσωπικό είδος. Προσωπικό είδος και για τους εκπαιδευτικούς μας λέτε, λοιπόν, και για τους μαθητές θα πρέπει να τα προμηθεύονται και με αυτό να πηγαίνουν στα σχολεία. Λοιπόν, περιμένουμε πάντως να ξεδιπλωθεί συνολικά το σχέδιο, βέβαια, αυτό μετά τις συνεννοήσεις που, όπως μας λέτε, είναι καθημερινές με τους συνδικούς. Ναι, και θα είναι πλήρως οργανωμένο, ναι, όπως ακριβώς ήτανε όταν είχαμε την επαναλειτουργία το Μάιο και τον Ιούνιο, με κάθε λεπτομέρεια, σε κάθε περίπτωση προετοιμασμένο, βήμα-βήμα τι πρέπει να γίνει. Μια κουβέντα για τα πανεπιστήμια. Ναι. Οι πρώτες ώρες του σχολείου, της έναρξης σχολικής χρονιάς, θα εστιάσουν σε αυτήν την ενημέρωση, όπως έγινε το Μάιο και τον Ιούνιο, με πάρα πολύ προσοχή, με πάρα πολύ οργάνωση, γιατί έτσι προχωράμε και το έχουμε αποδείξει. Για τα πανεπιστήμια τι θα γίνει? Ξέρω ότι δεν είναι δικό σας κομμάτι, φαντάζομαι, ναι, όμως ότι το γνωρίζετε ή τουλάχιστον ενημερώνεστε, ναι, για το τι θα γίνει, γιατί και εκεί είναι ένα ζήτημα μεγάλο. Βεβαίως, τα πανεπιστήμια έχουν το αυτοδιοίκητο αφενός και αφετέρου έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία και στην εξαποστάσεως εκπαίδευση, την οποία και εμείς στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια υλοποιήσαμε με μεγάλη επιτυχία, να τα λέμε όλα, χάρη στους εκπαιδευτικούς. Και θεωρώ ότι τα πανεπιστήμια, επειδή έχουν και ενήλικες φοιτητές, νομίζω ότι θα οργανωθούν
Γιατί καταλαβαίνετε τώρα ότι είναι ένα ζήτημα για τα παιδιά κιόλας που θα βγουν τα αποτελέσματα πότε, τέλος Αυγούστου, δεν είναι, κυρία Αγγίκα. Τι θα γίνει, κοντεύουμε με το καλό. Τι θα κάνουν, θα αναγκαστούν οι γονείς να ψάξουν να βρουν και να αναζητήσουν στέγη να νοικιάσουν για κάποιο παιδί που θα μπει στην επαρχία. Και αν συμβεί αυτό, γιατί να το κάνουν, εάν είναι με τηλεεκπαίδευση εν τέλει. Κοιτάξτε, αυτό το συζητήσαμε και αυτό εχθές. Θα προβούμε σε ανακοινώσεις και για αυτό το θέμα, όπως και για κάθε άλλη λεπτομέρεια. Ναι. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε ξεκάθαρο αφορά στο ότι προχωράμε στη νέα κανονικότητα με ανοιχτά και σε πλήρη σύνθεση στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Και θα δούμε ακριβώς για την τριτοβάθμια, θα έχουμε την ανακοίνωση πάρα πολύ σύντομα. Δηλαδή θεωρώ ότι αύριο που θα γίνει και η μεγάλη συνάντηση, τηλεδιάσκεψη δηλαδή με τους ειδικούς, θα καταλήξουμε και θα ανακοινωθούν ό,τι πρέπει να ανακοινωθεί. Ναι. Οπότε προχωράμε με ασφάλεια. Το περιμένουμε και εμείς, και με αγωνία. Με προσοχή και σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αγγίκα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, πάμε λοιπόν στους ειδικούς.